Τα σύγχρονα ζητήματα και η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων συζητήθηκαν στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η θεματική μας αυτή για τα Δυτικά Βαλκάνια είναι, θα έλεγα, στην τρέχουσα περίσταση ένα έξοχο θέμα για να αντιμετωπίσουμε μέσα από ένα πρίσμα διεπιστημονικότητας, πολυδιάστατο, τα σύγχρονα ζητήματα των Βαλκανίων. Το συνέδριο έχει ως τίτλο «Η Βαλκανική Φαντασίωση» και μέσα από διαφορετικές θεματικές έθεσε τα ζητήματα της Ευρώπης και των Βαλκανίων. Αυτή η Βαλκανική Φαντασίωση σήμερα, αυτό που θα πούμε Βαλκανική Φαντασίωση που είναι και ο τίτλος του συνεδρίου, είναι ακριβώς η ίδια όπως ήταν και πριν από έναν αιώνα. Η έκρηξη της Γιουγκοσλαβίας, όπως υπόθηκε πολύ σωστά, οδήγησε στη δημοσίευση μια μεγάλη σειρά βιβλίων και άρθρων, δεν θα τα αναφέρω με τα ονόματά τους. Τα περισσότερα των οποίων καταλήγουν όμως στο συμπέρασμα ότι η Δύση πρέπει να επιβάλλει στους Βαλκάνιους με τη δύναμη, αν χρειαστεί, τους κανόνες της πολιτισμένης συμπεριφοράς. Διαφορετικά, οι πόλεμοι θα εξαχθούν στην Ευρώπη και αντί του εξευρωπαϊσμού των Βαλκανίων, θα έχουμε την βαλκανοποίηση της Ευρώπης. Για το ρόλο της Ελλάδας στα Βαλκάνια και τη συμβολή της χώρας μας στις αρχές της καλής γειτονίας, μίλησε η Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης, κυρία Χατζηγεωργίου, που χαιρέτησε την εκδήλωση. Η Ελλάδα έχει συμβάλει ιστορικά στην οικοδόμηση πνεύματος συνεργασίας και αλληλοκατανόησης στα Βαλκάνια. Σε δύσκολες ακόμα περιόδους αιματηρών και ιδεολογικών διαιρέσεων στην Ευρώπη, η Ελλάδα έχει πάρει πρωτοβουλίες για ένα καλύτερο και πιο λειτουργικό πλαίσιο συνεργασίας στην περιοχή. Πρωτοβουλίες που έγιναν αξιέπαινα παραδείγματα πολιτικής προσμίμησης και από άλλα βαλκανικά κράτη. Το διήμερο συνέδριο πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων σε συνεργασία με το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.